Πάμε, όπως πολύ σωστά είπες Νικόδημε, στον μαγικό κόσμο των υδροπλάνων. Ναι, των υδροπλάνων. Ναι. Μάλιστα. Ξέρεις την ιστορία, έτσι, με τα υδροπλάνα. Λίγο πολύ, ναι, εδώ στην Ελλάδα εννοείς. Ναι, ναι, αλλά πολύ... θα μας την πει και ο καλεσμένος έτσι κι αλλιώς, ο κύριος Νίκος Χαραλάμπους, ο οποίος έρχεται από την Hellenic Seaplanes και μάλιστα την εβδομάδα που διανύουμε είχαμε και τις πρώτες πτήσεις. Ακριβώς. Στα νησιά Σκόπελος, Κύρος, Αλόνισος. Σκοράδες νομίζω, γενικότερα. Ναι, γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Χαραλάμπους, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Δόξα Θεώ, καλύτερα από τις προηγούμενες μέρες. Ωραία. Η τελευταία φορά που είχατε έρθει στην Άξο ήταν πριν από αρκετά χρόνια, αν θυμάμαι, σε μια προσπάθεια να δούμε τι γίνεται με το πτυτικό σκέλος της όλης διαδικασίας, έτσι δεν είναι? Όντως είχαμε έρθει την περίοδο που ψάχναμε να δούμε πού θα βάζαμε το υδατοδρόμιο, πού θα πει θα μπουν τα υδάτινα πεδία. Προχωρήσαμε από τότε, έχουμε φέρει αεροσκάφη, κάναμε τις πρώτες πτήσεις. Θα συνεχίσουμε με τις δοκιμαστικές πτήσεις για να δούμε τις δυνατότητες των αεροσκαφών, την εξοικείωση επίσης των πιλότων με τις περιοχές που θα προσεγγίζουν στο άμεσο διάστημα και προφανώς να δούμε και εμείς πώς το υδροπλάνο θα διαδραματίσει και στην καθημερινή ζωή του και του Έλληνα αλλά και του επισκέπτη στην Ελλάδα με ποια δρομολόγια, με ποιες δυνατότητες, ποιες υπηρεσίες, ποια προϊόντα, όλο αυτό να το βάλουμε για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων και να έχουμε, ταλαιπωρία ή οτιδήποτε στους επιβάτες. Κύριε Χαραλάμπους, ποια είναι αυτή η ιδιαιτερότητα, αν υπάρχει ιδιαιτερότητα, με βάση την οποία μπορεί να πετάξει ένα υδροπλάνο ή να δημιουργηθεί ένα υδατοδρόμιο? Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες ειδικές προδιαγραφές? Κοιτάξτε να δείτε, το υδροπλάνο, όπως το λέμε και το ακούμε, είναι ένα μέσο το οποίο πετάει καταρχήν, είναι αεροσκάφος και προσαρασώνεται το σημείο που έχει το υδροδρόμιο. Οπότε οι καιρικές συνθήκες είναι κάτι που μπορούν να το επηρεάσουν, που μπορούν να δημιουργήσουν θέμα είτε μετατόπισης του σημείου προσέγγισης. Γι' αυτό και κάνουμε εμείς τα εναλλακτικά σημεία. Κάθε υδροδρόμιο έχει 2-3 εναλλακτικά σημεία. Και φυσικά εμείς προβλέψαμε ακόμα ένα βήμα περισσότερο και είπαμε να μην είναι απλά υδροπλάνα, αλλά να είναι αμφίβια υδροπλάνα. Δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν και υφιστάμενα αεροδρόμια. Οπότε σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών συνθηκών ή καιρικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν την προσέγγιση του υδροπλάνου σε ένα υδατοδρόμιο, θα δοκιμάσουμε τα κοντινάτερα εναλλακτικά σημεία που είναι η υδάτινα πεδία. Αν ούτε στα υδάτινα πεδία δεν μπορούμε, τότε θα πάμε στο κοντινότερο αεροδρόμιο, όπου θα προσεγγίσουμε εκεί. Πλάν B και πλάν C με λίγα λόγια, για να νιώθουμε ασφάλεια, για να είναι ασφαλής όλη η διαδικασία. Και θέμα ασφάλειας, αλλά και φυσικά να μην ακυρώνουμε τις πτήσεις, εάν υπάρχει δυνατότητα να προσεγγίσει ο επιβάτης είτε να καταλήξει ο επιβάτης εκεί που θέλει να πάει, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο. Μάλιστα. Αν ήσασταν βιβλικό πρόσωπο, θα ήσασταν μάλλον ο Ιώβ. Γενικότερα όλοι όσοι εμπλέκονται με αυτά. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο, κυρίως μάλλον με τα κυβερνητικά σχέδια, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, άλλαξαν αρκετές φορές τα νομοσχέδια για το πώς θα λειτουργήσει το υδροπλάνο και γενικότερα όλη αυτή η λογική γύρω από το υδροπλάνο. Έτσι δεν είναι? Η αλήθεια εδώ είναι ότι όταν είχαμε ξεκινήσει με μια αισιοδοξία ότι μέσα το 2013-2014 θα είχαμε τις πρώτες πτήσεις. Φυσικά όλο αυτό το σκεπτικό και την προσπάθεια ήθελε το ανατρέψει η αλλαγή της πρώτης κυβέρνησης τότε του κύριου Σαμαρά με τον ερχομό της επόμενης κυβέρνησης βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια εντελώς διαφορετική πολιτική που έλεγε δεν θα δικαιούται μια ιδιωτική εταιρεία να επενδύσει στις υποδομές, θα τα κάνει όλα το κράτος και μετά το κράτος θα δώσει τις υποδομές για λειτουργία. Μάλιστα. Ή για να τις πουλήσει μετά το κράτος. Άλλαξε οπότε, αυτό. Άλλαξε. Οπότε καταλαβαίνετε, ενώ βρισκόμαστε με μια επενδυτική προσπάθεια από το εξωτερικό διάφορους επενδυτές, ήρθαν και μας πήραν ουσιαστικά από τα χέρια τα υδατοδρόμια που είχαμε ξεκινήσει και είχαμε πάρει με διαγωνισμούς. Ναι. Και βρεθήκαμε από εκεί που ήταν να ξεκινήσουμε με ένα αισιόδοξο το μέλλον, να βρισκόμαστε στη γωνία και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Οπότε, όλο αυτό πήγε πάρα πολύ πίσω, πάρα πολύ. Μια πενταετία μας πήγε πίσω
Οπότε με την αλλαγή και πάλι της καινούργιας κυβέρνησης του Μητσοτάκη τώρα, μας επανέφερε τις διαδικασίες με ιδιωτικές επενδύσεις, οπότε ξαναμπήκαμε σε τροχιά. Mm-hmm. Ατυχήσαμε μεν όμως ότι ενώ το 20 η ίδιο νόμος για να επανέλθουν ιδιωτικές επενδύσεις, μπήκαμε και σε τροχιά του COVID. Οπότε 1,5 με 2 χρόνια μπήκαμε σε μειωμένη λειτουργία και μειωμένες διαδικασίες αδειοδότησης. Το 22 πέσαμε και στη χρονιά του πολέμου με την Ουκρανία. Υπήρχε ένα οικονομικό αντίκτυπο πάνω στις επενδύσεις γενικότερα στην περιοχή. Αλλά εντάξει, καταφέραμε μέσα σε 1,5-2 χρόνια να στήσουμε τους πρώτους 20-21 προορισμούς. Mm-hmm. Να φέρουμε τα πρώτα δύο αεροσκάφη. Το ένα είναι αυτό που κάναμε τις πτήσεις, το άλλο έρχεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, γιατί είχε πάει να τοποθετηθούν πλωτήρες στο συγκεκριμένο αεροσκάφος. Και θεωρητικά θα ξεκινήσουμε με δύο αεροσκάφη. Mm-hmm. Το επόμενο εξάμηνο να μπούμε στη λογική να φέρουμε ακόμα δύο. Μάλιστα. Κύριε Χαραλαμπούς, αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν σημεία στη χώρα, στην Ελλάδα, τα οποία είναι, η τεχνολογία έχει προχωρήσει, είναι όμως απαγορευτικά για την δημιουργία υδροπλάνων, ή μάλλον υδατοδρομίων? Ναι. Να σου πω κάτι. Η όλη προσπάθεια έχει ξεκινήσει τόσο από ιδιωτικούς όσο και δημόσιους φορείς στη δημιουργία ενός δικτύου. Ναι. Προφανώς υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία βρίσκουν κάποια κολλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή μπορώ να σας πω η προσπάθεια που κάνει στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα ο Περιφερειάρχης για να αδειοδοτήσει 30 υδατοδρόμια, έχει βρει πολλά προβλήματα, όπως είναι αρχαιολογίες, περιβαλλοντικά, υπάρχουν και κάποια λιμάνια τα οποία έχουν αυθαίρετα. Δηλαδή όλα αυτά καταστούν το υδατοδρόμιο σε αρνητική γνωμοδότηση, αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Αν εννοείται όσον αφορά συνθήκες που να μην μπορούν να... Καιρικές συνθήκες. Καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Γενικότερα, μια παρατήρηση που είχαμε τις προάλλες από το ΕΛΚΕΘΕ, ο μέσος όρος του κυματισμού στις αχτές, ο μέσος ετήσιος όρος του κυματισμού στις αχτές, είναι στο 1 μέτρο, 1,2 μέτρα. Οπότε γενικότερα οι αχτές της Ελλάδος δεν έχουν κάποια αρνητική νομοδότηση όσον αφορά να δημιουργηθούν υδατοδρόμια. Προφανώς όμως κάποιες μέρες του χρόνου που μπορεί να υπάρχουν. Αυτό συμβαίνει. 8 και 9 μποφόρ. Αυτό είναι αλήθεια. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή για τις Κυκλάδες ποια είναι? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι Κυκλάδες θα μπουν σε δεύτερη φάση στα προγράμματα. Ξέρετε, η Πάτμος και η Τίνος μπορούν να ξεκινήσουν πτήσεις. Μάλιστα. Ξέρουμε σίγουρα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν και άλλα υδατοδρόμια και άλλα υδατοπεδία τα οποία θα εντάξουν και άλλους προορισμούς μέσα στο δίκτυο των υδατοδρομίων. Mm-hmm. Παρά τα αυτά όμως, θεωρούμε ότι οι Κυκλάδες, επειδή έχουν και το κύριο όγκο των επισκεπτών κάθε χρόνο από τους τουρίστες, θεωρούμε ότι είναι ένα περιβάλλον το οποίο θα έχει πάρα πολλά υδατοδρόμια και πάρα πολλά υδάτινα πεδία. Εμείς σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη τον προηγούμενο μήνα καταθέσαμε ακόμα 55 υδάτινα πεδία, ναι, σε συνδυασμό με τα άλλα 32 υδατοδρόμια που έχει ήδη σε διαδικασία αδειοδότησης στις Κυκλάδες. Από ό,τι καταλαβαίνετε θα έχει περίπου 80 με 90 προορισμούς σε λιμάνια και αν τα συνδυάσουμε με τα αεροδρόμια, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα τρομακτικό δίκτυο το επόμενο 1 με 2 χρόνια. Μάλιστα. Υπήρχε πριν από 2 χρόνια, νομίζω, ή 1,5 χρόνο κάπου εκεί, ένα δημοσίευμα που μιλούσε για μία γραμμή Τρίπολη-Δονούσα. Ήταν ένα, δεν ξέρω κατά πώς μπορεί να ήταν και αστείο, δεν ξέρω, μας έκανε φοβερή εντύπωση τότε. Προφανώς είχε να κάνει με τη λίμνη Τάκα και την αδειοδότηση του υδατοδρομίου εκεί. Και έλεγε ότι το κόστος μπορεί να είναι γύρω στα 70 ευρώ. Έχουμε μια εικόνα λογικά πώς μπορεί να κοστίζει μια πτήση? Θα σου πω. Όντως η περιοχή της τιμολόγησης είναι γύρω στα 75 με 80 ευρώ τα 20 με 30 λεπτά πτήσης.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, κάποιες ιδιαιτερότητες μπορεί να υπάρξουν. Λογικό. Επίσης κάποιες ελαφρύνσεις μπορεί να υπάρξουν. Ήδη είχαμε συζητήσει με τον προηγούμενο Υπουργό Ναυτιλίας την πιθανότητα να εντάξουμε το κομμάτι της νησιωτικότητας, δηλαδή την έκθεση που παίρνουν οι νησιώτες και στο υδροπλάνο και στο κόστος του υδροπλάνου. Οπότε οι γενικές γραμμές εκεί θα κυμαίνεται, γύρω στα 80 ευρώ η μισή ώρα πτήσης, όπου και εκεί μπορεί να υπολογίσουμε κι εμείς πάνω κάτω τις περισσότερες πτήσεις μέσα στο Αιγαίο. Μάλιστα. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό, όχι, δηλαδή. Δεν είναι προσιτή η τιμή. Ναι. Είναι μεταξύ αεροπλάνου και πλοίου, ουσιαστικά, αν το σκεφτεί κάποιο. Ακριβώς. Και τώρα όπως πάμε, μπορεί και το πλοίο να είναι πιο. Ναι, ναι, έτσι όπως είναι τα πράγματα, κύριε Χαραλάμπους, έχετε δίκιο. Να ρωτήσω κάτι ακόμα εγώ. Έχετε την πρώτη εικόνα από τις πρώτες πτήσεις. Πόσο εύκολο είναι οι επιβάτες να εμπιστευτούν, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό για όλους μας. Είναι εύκολο οι επιβάτες να εμπιστευτούν τα υδροπλάνα? Μετά τις πρώτες πτήσεις που κάναμε, δεν φαντάζεστε τι θερμή υποστήριξη είχαμε και πόσες αιτήσεις έχουμε λάβει για πτήσεις. Κοιτάξτε, καταρχήν ξεκινάμε ότι είναι πιο ασφαλές από το αεροπλάνο. Γιατί όταν το αεροπλάνο έχει πρόβλημα, γυρεύει να βρει τρόπο να προσγειωθεί. Στην περίπτωση του αεροπλάνου, όταν έχει πρόβλημα, υπάρχει άπλυτος χώρος μέσα στην εντάξει. Δεν χρειάζεται να ψάχνει τίποτα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή κοιτάμε και σε χαμηλό υψόμετρο, και ότι ο τύπος του αεροσκάφου δεν δίνει τα δυνατότητα να ανεμοκτερήσει. Γενικότερα το υδροπλάνο δεν έχει ιδιαίτερα θέματα ασφαλείας και θεωρείται πιο ασφαλές από το κανονικό του αεροπλάνο. Παρά τα αυτά όμως, όπως γνωρίζετε, παντού συμβαίνουν ατυχήματα και δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα ατυχήματα. Όπως δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Αυτό είναι, ναι. Εντάξει. Και στον δρόμο που οδηγούμε, ανά πάσα στιγμή χτυπάω ξύλο, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Αυτό που πρέπει που είδαμε, που διαφάνηκε στις πτήσεις που κάναμε, είναι οι υποδομές. Οι υποδομές έτσι ώστε να μπορεί εύκολα και άνετα να επιβιβάζεται και να αποβιβάζεται. Δηλαδή δεν είναι πολύ φιλικά τα λιμάνια μας ακόμη για τα υδροπλάνα. Πρέπει να φτιάξουμε οι προβλήτες χαμηλές, να μπορεί να μπει μέσα ο επιβάτης, να νιώσει την άνεση του ότι μπαίνω σε ένα εύκολα, μπαίνω σε ένα, μην κάνουμε άλματα από την προβλήτα, να προσπαθούμε να απλωθούμε, να μπούμε μέσα, να πέσει κανένας στη θάλασσα. Θέλω να πω ότι χρειάζεται ακόμα διαδικασία για να το φτιάξουμε αυτό. Δεν βρίσκουμε πάντα την καλύτερη ανταπόκριση όσον αφορά το να πάρουμε ένα κομμάτι από την προβλήτα του λιμανιού. Κάποιος θα καταστούνταν εκεί, κάποιον πρέπει να σπουδήσουμε λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Γι' αυτό, κύριε Χαραλάμπους, με συγχωρείτε, έρχεστε σε επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή οι επαφές με ποιους γίνονται για αυτό το θέμα? Κάθε υδατοδρόμιο είναι στην τοπική, στην περιφέρεια και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σπάσουμε και ένα αυγό για να κάνουμε μελέτη. Σωστά. Και επειδή εμένα μου αρέσουν τα πρακτικά πράγματα και οι πρακτικές εικόνες, έχουμε λοιπόν ένα υδροπλάνο το οποίο έχει χωρητικότητα 12, 16, 20 άτομα. Πόσα μπορεί να πάρει? Υπάρχουν δύο τύποι αεροσκαφών. Αυτοί που χρησιμοποιούμε εμείς βασικά, τον 8 με 12, που το διαμορφώνω όπως θέλουμε εμείς, και τον 19 θέσεων. Μάλιστα. 19 θέσεων είναι πιο εμπορικό, πιο commuter, δηλαδή μπορεί να κάνει περισσότερες πτήσεις με προγραμματισμένες πτήσεις δηλαδή. Μάλιστα. Το άλλο είναι πιο sightseeing, charter, να κάνει κάτι. Πιο ιδιωτικό δηλαδή. Για πιο ιδιωτικό. Διαεπιπτής. Η πρόθεση της εταιρείας είναι να μπει σε μια λογική καθημερινότητας, δηλαδή κάνω ένα κανονικό δρομολόγιο στο οποίο μπορώ να, αν χρειαστεί, να μεταφέρω και κάποιο ασθενή ή να αυτό που είχε να κάνει με την καθημερινότητα, ή είμαστε σε μια λογική κυρίως ταξί, τουρίστες και αργότερα να δούμε την καθημερινότητά μας? Θα σας πω, υπάρχουν μερικά μοντέλα που ήδη επικρατούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Το πρώτο, το επικρατέστερο, είναι το μοντέλο στις Μαλδίβες, όπου είναι καθαρά εξυπηρέτηση του κόσμου μεταφορικά από σημεία προσέγγισης στις Μαλδίβες προς τα resort. Οπότε είναι εξυπηρέτηση των resort κυρίως. Οπότε κάνουν συγκεκριμένες πτήσεις προς τα resort, εφόσον υπάρχει η απέτηση των resort. Υπάρχει φυσικά το μοντέλο της Καραϊβικής, όπου τα υδροπλάνα στην ουσία
εξυπηρετούν τα κουάζι αερόπλια, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες σε λιμάνια που έχουν λίγες ώρες επίσκεψης να μπουν περισσότερη χώρα από εκεί που βρίσκονται. Όπως χάρη ένα κουαζιερόπλιο έρχεται στο Κατάκολο, έχει 4.000-5.000 κόσμο μέσα και, και τους λένε τα λεωφορεία για την αρχαία Ολυμπία είναι έτοιμα. Οι 2.000-2.500 δεν βγαίνουν έξω, δεν θέλουν να μπουν σε λεωφορεία να πάνε και να έρθουν. Οπότε αν υπήρχε δυνατότητα να πάρουν ένα αεροπλάνο, να πάνε μια βόλτα πάνω από την αρχαία Ολυμπία, να δουν και λίγο το ναυάγιο της Δακίνης, να καταλήξουν στο Αργοστόλι να πάνε ψάρι και να έρθουν πίσω εντός των 6-8 ωρών που έχουν τη δυνατότητα να περιμένουν. Πολύ ωραία εκδρομή. Σούπερ εκδρομή. Ήταν μια φανταστική εκδρομή, ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους που πληρώνουν αρκετές εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ για να κάνουν αντίστοιχες κουραζιέρες με τα κουραζιρόπλα. Ναι. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το μοντέλο της Καραϊβικής. Το μοντέλο του Καναδά, όπου είναι σε κάθαρα commuter, δεν υπάρχει υποδομή, στο οποίο το αεροπλάνο απολύνει σε λίμνη, απολυμάει σε λιμάνι και φτάνω στην περιοχή που θέλω. Μάλιστα. Υπολογίστε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα θα κάνουμε μία μίξη από όλα αυτά. Κατανοητό, απόλυτα. Υπάρχει περιορισμός στην ώρα της πτήσης και στην απόσταση, δηλαδή πόσο είναι η μέγιστη απόσταση. Απόσταση δεν έχω περιορισμό, δηλαδή μπορούμε να φύγουμε, να πάμε από την Ελλάδα και να φτάσουμε στην Κύπρο, στην Ιορδανία, αναλόγως υπάρχει αυτονομία στο αεροπλάνο. Αυτό όμως που δεν θέλουμε εμείς είναι να μπαίνει κάποιος μέσα, επειδή πρόκειται για αεροσκάφος το οποίο είναι και μικρό, δεν έχει πρέσαρα στην καμπίνα, μετά από τη μισή ώρα με 40 λεπτά πτήση ξεκινάει και επεξεργάζεται, αφού δηλαδή μειώσει την εμπειρία που είναι κάτι ωραίο που πετάει σε χαμηλό υψόμετρο κτλ. Θα ξεκινήσει να κοιτάει, να βαριέται, όχι να κοιτάει. Α, λέει, ξέρει, ο ύφος. Μετά, το μικρό του αεροσκάφου. Αυτό. Ναι, θα βαριέται και θα ανακαλύπτει πράγματα τα οποία θα τον ενοχλούν. Οπότε. Ναι, στατιστικά μιλάω πάντα έτσι. Γιατί υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι θα πάω με το καράβι στην Πάτμο 8-8,5 ώρες ή θα πάω με το αεροπλάνο 45-50 λεπτά. Μάλιστα. Οπότε σωστή. Για αυτούς είναι κάτι το οποίο είναι εξαίρετο να το κάνει αυτός σε 50 λεπτά. Μάλιστα. Οπότε θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί σε χρόνο. Πετάει μόνο την ημέρα το αεροσκάφος, δηλαδή visual flight μόνο, από το πρωί την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Μάλιστα. Και επειδή εγώ έχω μια εμπειρία από αεροπλάνα, γιατί το 2007, δεν κάνω λάθος, είχα ταξιδέψει από Κέρκυρα προς Παξούς. Ήταν από τους τελευταίους που μπήκα μέσα. Μου έχουν πει ότι το Αιγαίο με το Ιόνιο είναι δύο διαφορετικές θάλασσες. Και κυρίως το υδροπλάνο λατρεύει το Ιόνιο και όχι το Αιγαίο. Επειδή οι τεχνολογίες έχουν αλλάξει, ισχύει κάτι τέτοιο? Έχουμε δυνατότητα άνεσης και στα δύο πελάγη? Να σας πω. Όντως το Αιγαίο είναι πιο δύσκολο. Αν έχεις ένα καλό δίχτυ όμως, δηλαδή αν ξέρεις ότι στην Νάξο παραδείγματος χάρη έχεις ένα υδατοδρόμιο και τρία υδάτινα πεδία σε διαφορετικές κατευθύνσεις του ανέμου, αν έχεις δηλαδή βορειά και έχεις και ένα υδάτινο πεδίο στον νοτιά, θα πας στο νοτιά να προσεγγίσεις, δεν θα έχεις πρόβλημα. Αν τώρα πας με ένα μονοκινητήριο, εκεί που έχει αέρα, έχει κυματισμό, προσπαθείς να προσεγγίσεις, το πιο πιθανό είναι να σου πει ο καπετάνιος, sorry my friend, I cannot approach. Δεν μπορώ να προσεγγίσω. Γιατί και χρησιμοποιούμε ξένους πιλότους και οι ξένοι πιλότοι θέλουν να είναι σίγουροι ότι δεν θα δημιουργήσουν κάποιο άγχος ή κάποιο στρες στον επιβάτη. Κατανοητό. Ναι. Επειδή έχετε... Κοιτάζουμε, οπότε, αν υπάρχει κάπου αλλού, κάπου εναλλακτικά να προσεγγίσει, θα προσεγγίσει. Γι' αυτό και κάνουμε τα εναλλακτικά σημεία. Να μείνουμε. Ναι, κύριε Χαραλαμπού, συνεχίστε. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι δύσκολο το Αιγαίο, αλλά υπάρχουν λύσεις. Όπως σας είπα, είναι το αμφίβιο αεροσκάφος, εναλλακτικά σημεία προσέγγισης. Ωραία. Να μείνουμε λίγο στην Άξο. Την εικόνα την έχετε. Πόσο εύκολο ή δύσκολο πιστεύετε ότι θα είναι για τους Ναξιώτες και για τους επισκέπτες της Νάξου να δημιουργηθεί αυτή η υποδομή εδώ στο νησί? Και να δούμε υδροπλάνο σε πόσο χρονικό διάστημα. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που μπορούμε να το δούμε? Έχετε και την εικόνα του λιμανιού, έτσι, και την κατάσταση. Έχω και την εικόνα του λιμανιού, έχω και την εικόνα της Νάξου, γιατί πηγαίνω πολύ συχνά, περνάω πολύ συχνά από την Νάξου. Αυτό που υπάρχει δεδομένο είναι ότι θα ξεκινήσουμε πτήσεις αρχικά με ένα υβριδικό σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει και αεροδρόμια και υδατινά πεδία, και μετά κατ' επέκταση τα υδατοδρόμια που είναι πιο δύσκολο να διαδοτηθούν και υδατοδρόμια. Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε αρχικά είναι να πετάξουμε
στο Αιγαίο. Πετάμε στο Αιγαίο, αρχικά με αεροδρόμια και με υδάτινα παιδεία. Οπότε, πιο σύντομο θα είναι να δημιουργήσουμε κάποια υδάτινα παιδεία στην Νάξο και όσο του αντιδοτηθούν τα υδατοδρόμια. Αυτό το βλέπω μέσα στους επόμενους 2 με 3 μήνες να αντιδοτηθούν τουλάχιστον 1 ή 2 υδάτινα παιδεία στην Νάξο, γιατί έχουν καταθέσει 4. Και πολύ σύντομα να αντιδοτηθεί και το υδατοδρόμιο. Μάλιστα. Ωραία. Σωστά. Από εκεί και πέρα κάνουμε και την... όλα τα μικρά νησάκια που είναι γύρω από την Νάξο. Ναι, γιατί όπως είπατε εκεί το ταξίδι που κάνατε με το κρουαζιερόπλοιο με το κατάκολο, εγώ σκέφτηκα το κρουαζιερόπλοιο στην Νάξο και να κάνει τη βόλτα πάνω από την Νάξο μικρές Κυκλάδες, να σταματάνε σε ένα από τα 4 νησάκια, να φάνε και να ξαναγυρίζουν πάλι πίσω. Μάλιστα, σαν εικόνα ακόμα, αυτό. Έτσι. Πολύ ναι, γι' αυτό. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ όμορφα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επαφή και θα τα ξαναπούμε και ελπίζω να είναι από κοντά. Εγώ να είναι η τελευταία φορά που μιλάμε για τηλεφώνου και να το κάνουμε μετά από το αεροπλάνο. Έτσι, έτσι. Μακάρι, κύριε Χαραλάπου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.